Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα θέμα σήμερα, θεματάρα. Τοξικά ενήλικα παιδιά, αυτή η μάστιγα. Το οποίο έρχεται να συμπληρώσει το ενδέκατο επεισόδιο του podcast που είχε τίτλο «Γονείς, αυτά τα ιερά τέρατα». Έρχεται να το συμπληρώσει γιατί μπορεί να συμβεί και το αντίθετο να μην είναι ο ο τοξικός, να μην είναι ο γονέας ο κακοποιητικός, ο παραμιλητικός, ο ναρκισιστικός τύπος, αλλά να είναι το ενήλικο παιδί. Και θα αφορμηθούμε, θα πάρουμε αφορμή δηλαδή από την ιστορία μιας γυναίκας, την οποία ιστορία την παρακολουθώ πάνω από δεκαετία. Ε, όταν είχα αρχίσει το 2011 να δίνω το email μου στο facebook και να δέχουμε email και να απαντώ ο, σε γράμματα, είχα περισσότερο χρόνο από όσο έχω σήμερα, οπότε με κάποιους έχω ανταλλάξει πολλά email. Όσοι μου στέλνετε τώρα email, δεν έχω την ευχέρεια του χρόνου για να α, έχουμε πολλές επικοινωνίες με σου email. Η γυναίκα αυτή όμως είναι μια γυναίκα, η οποία δεν είναι στην Κύπρο, ζει σε άλλη χώρα και ήταν από τους πρώτους που επικοινωνούσα μαζί μου μέσω email, οπότε μπορώ να γνωρίζω ότι αυτά που μου γράφει είναι τα ίδια που μου έγραφε και προηγουμένως και εξελιχτικά παρακολουθώ αυτή την ιστορία. Καλημέρα Θέκλα μου, καλό μήνα. Είδα το βίντεο που έχεις κάνει για τους γονείς. Ξέρεις την ιστορία μου. Ξέρω την ιστορία της. Παντρεύτηκα έναν άντρα με προβληματικό τύπο προσωπικότητας και έκανα δύο αγόρια. Αυτή η γυναίκα παντρεύτηκε έναν άντρα μεγαλύτερο από αυτήν, πάνω από δεκαετία. Ε, αυτή η γυναίκα ερχόταν από ένα πολύ δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον, ερχόταν από μια οικογένεια παραμελητική και πολύ φτωχή οικονομικά. Σπούδασε μόνη της... Κατάφερε μόνη της να ε, χρηματοδοτήσει τις σπουδέ της και να αναζητήσει μια καλύτερη μοίρα από αυτή που προϊονιζόταν από την οικογένειά της. Η οικογένειά της ήταν αγρότες οι οποίοι ζούσαν κάτω από σεθήκες ε, μεγάλης φτώχειας και η ίδια δυσκολεύτηκε μεγαλώνοντας. Όταν λοιπόν ε, τελείωσε τις σπουδές της και άρχισε να εργάζεται παντρεύτηκε έναν άνθρωπο ο οποίο ήταν, όπω είπα και προηγουμένω, ήταν μεγαλύτερο από αυτήν και φαίνεται ότι είχε ένα εξαιρετικά ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα. Και έκανε δύο παιδιά. Δεν είχα βοήθεια από κανέναν σε εκείνο το γάμο. Έμεινα σε εκείνο το γάμο και είπε υπόμεινα 26 χρόνια. Όντως είχε δεχθεί θέματα με ζήλια, θέματα με εξαιρετική ελεγκτικότητα, τσιγκουνιά. Και ο άνδρας της ενώ ήταν α, α, οικονομικά εύπορος, ε, ήθελε όλα τα χρήματα που έβγαζε η γυναίκα του να τα δίνει στο σπίτι για να την ελέγχει και οικονομικά. Ο μεγάλος μου γιος αρρώστησε, υπέφερε, ανέβηκα ένα γολγοθά, ώσπου και έφυγε. Το μεγάλο της παιδί είχε μια σοβαρή ασθένεια και έφυγε νωρίς. Στην προσπάθεια μου να σώσω το μικρότερο μου γιο, χώρισα από το γάμο μου, γιατί ο γιος μου με παρακαλούσε να φύγω από εκείνο το γάμο, να σωθώ επειδή με χρειαζόταν. Και έτσι εγώ έφυγα με τα ρούχα που φορούσα. Δανείστηκα χρήματα για να αγοράσω ένα μικρό διαμέρισμα, ούτως ώστε να υπάρχει κάπου να μένει ο γιος μου μακριά από τον πατέρα του πλήρωνα το δάνειο για το διαμέρισμα που του αγόρασα και του έστελνα κάθε μήνα χρήματα στη χώρα που σπούδαζε και εγώ στερούμουν υπερβολικά οικονομικά για να μπορέσω να πληρώνω και το δάνειο του διαμερίσματος που του αγόρασα το αγόρασε εκεί που έμενε και να του στέλνει και τα έξοδα για τις σπουδές. Ό,τι μου ζητούσε ο γιος μου έκανα τα πάντα να του το προσφέρω. Εδώ θέλω να πω ότι όταν μου τα είχε γράψει στην αρχή αυτά, όταν αρχίσει, είχε αρχίσει να μου γράφει, ο γιος της ήταν ακόμη φοιτητή και εγώ της είπα κάνει υπερβολικές ε, οικονομικές παροχές του γιο σου, ενώ δεν σε παίρνει. Και η γνώμη μου τότε ήταν ότι δεν θα έπρεπε να του προσφέρει τόσα πολλά χρήματα και τόσες πολλές υλικέ παροχές τη στιγμή που ίδια στερούνταν υπερβολικά οικονομικά για να το πράξει. Με τον τρόπο του μου ζήτησε να το αγοράσω διαμέρισμα και στη χώρα που σπούδασε. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος μου. Εγώ τότε της είχα πει μην το αγοράσεις διαμέρισμα. Όλοι πάνε ξέρω εγώ στην Αγγλία, στην Αμερική που πάνε να σπουδάσουν. Πληρώνουν το ενίκιο τους, τελειώνουν τις σπουδές τους και επιστρέφουν ο εκεί που μένουν και δεν χρειάζεται να το αγοράσεις διαμέρισμα. Αυτό επέμενε. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Έκανα δεύτερο δάνειο Ζούσα δύσκολα για να έχει αυτός ό,τι ζητήσει. Αυτό είναι λάθος, παιδιά. Είναι λάθος εκ μέρου όλων των γονέων να δίνουν υπερβολικές οικονομικές παροχές στα παιδιά τους και ήδη να ταλαιπωρούνται υπερβολικά οικονομικά. Ίσως, ίσως και γιατί έχουμε στο βάθος το μυαλό μας όταν το κάνουμε αυτό ότι θα υπεραναπληρώσουμε να πληρώσουμε για άλλα πράγματα. Τα λεφτά όμως δεν υπέρα πληρώνουν τίποτα. Μόλις του αγόρασα το διαμέρισμα, συγκατοίκησε με την κοπέλα που τώρα έχει παντρευτεί. Αυτή η γυναίκα είναι άσπλαχνη, κακιά και σνόμπ. Μου έγραφε και παλιότερο ότι η κοπέλα αυτή είχε ένα στυλ προσωπικότητας παρόμοιο με αυτόν του πρώην σύζυγου της. Τυχαία άραγε ο γιος της επέλεξε να είναι με μια γυναίκα που μοιάζει με τον πατέρα του. Όταν τελείωσε τις σπουδέ του ο γιος μου, χωρίς να έρθει να μιλήσουμε, με ανακοίνωσε ότι παντρεύεται. Και επέστρεψε πίσω εδώ που ζούμε, νίκεσε διαμέρισμα και ήρθε να μείνει μαζί της. Από τη στιγμή που τα φτιάξανε και συγκατοικήσανε και στη χώρα που σπούδαζε, ενώ μου τηλεφωνούσε σχεδόν καθημερινά και ήμουν πάντα δίπλα του, σταμάτησε να επικοινωνεί μαζί μου μια φορά το μήνα τον έπαιρνα, μου έλεγε είμαι καλά και το έκλεινε. Όλα αυτά τα χρόνια αποσπούσε χρήματα και από μένα και από τον πατέρα του και πήγαινε ταξίδια παντού με αυτή την κοπέλα, τη γυναίκα του. Αυτά μου τα έλεγε και παλιά και εγώ της έλεγα από τη στιγμή που αυτός κάνει ζωάρα, εσύ σταμάτα να του στέλνει. Δεν γίνεται εσύ να μην έχεις να φας και να του στέλνει για να πηγαίνει ξέρω εγώ στο Παρίσι ταξίδι ρομαντικό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο με επιβάρυνε με όσε δουλειέ είχε να μεταφέρω τα πράγματά του από το σπίτι του πατέρα του στο σπίτι που μένω εγώ. Και εγώ εκείνη την περίοδο συνεχώς έτρεχα να πάρω φαγητά, ρούχα στο γιο μου τον άρρωστο που του φύγει από τη ζωή ο γιος της και τον πατέρα του. Σε κάποια φάση του ζήτησα βοήθεια να πείσει τον πατέρα του να φέρει μια καλή βοηθό για να τους φροντίζει η απάντηση του ήταν «Δεν θα με βάλει σε μένα σε αυτό το τρυπάκι». Δηλαδή η κοπέλα αυτή χώρισε από τον πρώην σύζυγό τη, όμως εξακολουθούσε να έχει έγνοια για το παιδί της που είχε μια σοβαρή ασθένεια και ε, πήγαινε ίδια και τους βοηθούσε. Δηλαδή μιλάμε μια μάνα θυσία, γυναίκα θυσία, όλα θυσία. Και αυτός παράλληλα, ενώ του έλεγα να πείσει τον πατέρα του για να προσλάβει μία βοηθό να γίνει η καλύτερη η ποιότητα της ζωής τους αυτός είχε έγνοια να πείσει τον πατέρα του ο οποίος ήταν σε μια συνθήκη που δεν είχε καλή κρίση να του μεταβιβάσει όλη την περιουσία η οποία προοριζόταν για τον αδερφό του ο οποίο ήταν άρρωστος εμένα με ανάγκασε να του μεταβιβάσω το μερίδιό μου Εκβιάζοντας με ψυχολογικό ότι δεν αντέχει να του μουρμουρά ο πατέρας του. Ο πατέρας του. Και εγώ στην απόγνωση μου μην πάθει κάτι, του υπέγραψα. Ενώ το έβλεπε δηλαδή η κοπέλα ότι το παιδί της ήταν χειριστικό και ήταν εκμεταλλευτής και η έγνοια του ήταν πως να αποσπά περιουσίες και χρήματα, υπέκυπτε. Και μιλάμε για ενήλικά, Μιλάμε για παιδί άνω των 25, 26, 28 χρονών τότε. Μόλις αυτός και η γυναίκα του πήραν όλη την περιουσία, με πήρε τηλέφωνο ο μικρός μου γιος μπροστά στη γυναίκα του και μου είπε ότι ο αδερφός του πρέπει να πάει σε ίδρυμα. Εγώ δεν ήθελα ο γιος μου να πάει σε ίδρυμα. Εγώ αυτό που ήθελα ήταν μία αποκλειστική νοσηλεύτρια η οποία να βοηθάει το παιδί μου που ήταν και στα τελευταία του. Ο πατέρας του δεν έπαιρνε νοσηλεύτρια, την περιουσία όλη την έδωσε στον μικρό, οπότε εγώ συνέχισα να τρέχω στους δρόμους για να πηγαίνω να κάνω την καθαρίστρια και την νοσηλεύτρια στον πρώην σύζυγό μου και στον άντρα μου, στον πρώην σύζυγό μου λέει η κοπέλα και στο γιο μου, ο οποίος ήταν άρρωστος. Ο γιος μου νεαρός, ο οποίος ήταν υγιής, απομακρύνθηκε από όλους τους δικούς μας. Ευτυχώ ο Θεό μα λυπήθηκε και εμένα και το γιο μου που ήταν άρρωστο και τον πήρε. Πέθανε δηλαδή και σταμάτησε να ταλαιπωρείται. Δεν άντεχα άλλο. Όταν με χρειάστηκε ο γιο μου νεαρό, γιατί ο πατέρα του αρρώστησε και δεν μπορούσε να περπατήσει, μου ζήτησε να ψάξω εγώ να βρω ίδρυμα να βάλω τον πατέρα του. Πάλι έτρεξα, βρήκα ίδρυμα, το αγόρασα ρούχα. Δύο χρόνια έτρεχα για να το βλέπω στο ίδρυμα, να του παίρνω ρούχα και ό,τι χρειαζόταν. Κουράστηκα. Μέσα μου επαναστατούσα. Η νύφη μου ποτέ δεν πήγε να δει τον πεθερό της. ή το γιο μου, ο οποίο ήταν άρρωστο. Σε κάποια φάση έκαναν και ένα παιδί. Το παιδί μου επέτρεπαν να το δω κατόπιν ραντεβού, έμεναν δύο ώρες μακριά από μένα. Έτσι εγώ οδηγούσα δύο ώρες για να πάω να δω το, το μωρό και μετά επέστρεφα πίσω δύο ώρες. Παρακάλεσα το γιο μου τον νεαρό να μου επιτρέψει να μένω στο σπίτι μόνο κάτω αφού το ανακαινήσω για να βλέπω το μωρό, να βοηθώ τον πατέρα του γιατί κουράστηκα να τρέχω στους δρόμους. Η απάντηση του είναι, ήταν, δεν είναι σωστό να μείνει στο σπίτι του πατέρα μου. Το σπίτι, το σπίτι το οποίο του μεταβίβασα. Δηλαδή, του μεταβίβασε εσύ ένα σπίτι του γιου σου και μετά του είπε αυτό το σπίτι που σου μεταβίβασα. Θέλω να μένω μέσα για να μου βοηθάω και τον πατέρα σου και εσένα. Και σου είπε όχι. Μετά του είπα να μου επιτρέψει να φτιάξω ένα μικρό λιόμενο σπιτάκι σε ένα μικρό οικόπεδο, μισό οικόπεδο, από τα οικόπεδα που έχει πάρει από την περιουσία, που πήρε και του αδερφού του και η απάντηση του ήταν «Δεν θα χαραμίσω εγώ ένα οικόπεδο για να κάνεις εσύ ένα λιώμενο σπίτι». Στο τέλος τον παρακάλεσα να με αφήσει να διορθώσω, να επιδιορθώσω δηλαδή το παλιό, το αρχαίο το σπίτι που κληρονόμησε να μένω. Μου είπε «Με δικά σου έξοδα θα το επιδιορθώσεις». Όμως θα εγκρίνω και εγώ ό,τι κάνεις. Να βάγισε και αυτό γιατί όταν είδα τη συμπεριφορά του το πήρα απόφαση πια ότι δεν θα ξαναγυρίσω εκεί που μένουν και ότι η νύφη μου δεν με θέλει. Η κοπέλα αυτή πήγε να μείνει κάπου μακριά, δύο ώρες μακριά, πήγε να μείνει σε ένα χωριό. Ε, έφυγε από την πόλη. Είπα μακάρι να είναι ναι, καλά το εγκονάκι μου και α μην με θέλουν. Η νύφη μου με θεωρεί χωριάτα. Μου το είπε και όλα. Σαν για μια γυναίκα εξαιρετικά μορφωμένη. Ε. Ποτέ δεν άνοιξα το στόμα μου να του πω τίποτε. Έφτασε στο σημείο ο γιο μου να μου πει ότι δεν θέλει να πηγαίνω. Μια φορά το μήνα μόνο πήγαινα να δω το εικονάκι μου με ραντεβού. Έδωσα στο γιο μου περισσότερα από όσα μπορούσα και αυτός με απαρνήθηκε. Και έτσι κι εγώ προσπάθησα να βρω παρηγοριά μιλώντας με ξένους ανθρώπους. Εδώ αναφέρεται σε μια περίπτωση πριν δύο-τρία χρόνια που μου είχε γράψει ξανά ότι είχε συναντήσει κάποιον μέσω διαδικτύου με τον οποίο δημιούργησα μια ρομαντική διαδικτυακή σχέση και ο οποίος στο τέλος της ζήτησε και αυτός χρήματα. Όταν αφιπηρέτησα, κατάφερα με τα λεφτά που πήρα το εφάπαξ να ξεχρεώσω τα δάνεια που είχα κάνει για το γιο μου ο γιος μου και η μου δεν με προσκαλούν ούτε το Πάσχα, ούτε τα Χριστούγεννα. Ποτέ δεν έχουν έρθει εδώ στο χωριό που μένω. Το ξέρω ότι εσύ είσαι εναντίον των τοξικογονιών και έκανες και πρόσφατα το podcast. Όμως εγώ στην τραγική θέση που βρέθηκα έκανα τα πάντα ό,τι μπορούσα για τα παιδιά μου. Όσο πόνο ένιωσα για τον πρώτο μου γιο ο οποίος αρρώστησε και πέθανε νωρίς, Τόση απογοήτευση έχω νιώσει από το δεύτερο μου γιο. Οι συμπέθεροι ποτέ δεν με καλούν στο σπίτι τους, ούτε για γιορτές, ούτε για γενέθλια, ούτε τίποτα. Με θεωρούν υποδεέστεροι, γιατί αυτοί είναι πάμπλουτοι. Παρότι δεν έδωσαν καθόλου περιουσία στην κόρη τους, ενώ εγώ στο γιο μου έδωσα ό,τι είχα. Έρχονται στιγμές που νιώθω τόση απόγνωση και πόνο. Τώρα το συνειδητοποίησα. Έκανα δυο γιους αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, δεν θα έκανα ποτέ παιδιά. Ο ένας σταυρώθηκε από την ασθένεια και πέθανε και ο άλλος έγινε άπληστος, αχάριστος και απαρνήθηκε τη μάνα, τον αδερφό και τον πατέρα. Τώρα πουλά τις περιουσίες που απέσπασε με δόλο, αγοράζει άλλα σπίτια, πουλά και ταΐζει σε ακριβά εστιατόρια και διακοπές όλη την οικογένεια της γυναίκας του, ενώ απομακρύνθηκε από όλου τη δική του οικογένειας. Πουλά και ταξιδεύει μαζί της σε όλο τον κόσμο. Η απληστία και η αχαριστία σε όλο της το μεγαλείο. Δίδαγμα. Μην προσφέρετε πολλά στα παιδιά σας, τα καταστρέφετε, όπως τα δέντρα που όταν τα ποτίζεις πολύ, καταστρέφονται. Και μην μεταβιβάζετε τα περιουσιακά σας στοιχεία να τα πάρουν όταν πεθάνουν οι γονείς. Ah, δεν θα πάω ποτέ ξανά να δω το γιο μου και την ύφη μου. Είναι οι πιο τοξικοί άνθρωποι που γνώρισα. Άσπλαχνη, αχάριστη. Ούτε μηνύματα θα του στέλνω, ούτε τίποτα. Ευτυχώ έχω τη σύνταξή μου για να βιοπορίζομαι. Και ούτε θα πάω ξανά να φροντίσω τον πρώην άνδρα μου, ο οποίο με αδίκησε και κατέστρεψε και τα παιδιά μου. Περίμενα ότι η μόνη χαρά που θα πάρω στη ζωή ήταν η νύφη μου να με αγαπά και να μου κάνει εγγόνια να χαίρομαι. Αν δεν του αγόραζα του γιού μου διαμέρισμα στη χώρα που σπούδαζε, δεν θα έμενε μαζί τη και δεν θα την παντρευόταν. Αυτό δεν το ξέρει. Αλλά ούτω ο άλλο δεν πρέπει να του αγοράσει. Πριν να παντρευτεί το γιο μου, όλο αγάπη μου έδειχνε. Μόλι παντρεύτηκαν, εγώ να τρέχω στου δρόμου να ταλαιπωρούμε για να βοηθώ τον αδερφό του και τον πατέρα του, και μετά ούτε ένα τηλέφωνο. Τον έπαιρνα και μου το έκλεινε. Έχω δουλειά μου έλεγε. Και όταν του είπα να πάρει τότε την νοσηλεύτρια για τον πατέρα του και τον αδερφό του πρωτού πεθάνε ο αδερφός του, μου είπε η περιουσία που έχω είναι για τη γυναίκα μου και τα παιδιά που θα κάνω, δεν είναι για αυτούς. Εγώ του είπα, έκανε τη μεγαλύτερη αδικία στον αδερφό σου και τα άδικα ουκ ευλογούνται. Στα γράφω όλα αυτά για να μην τρελαθώ. Σ' αγαπώ, είσαι συντροφιά. Λοιπόν, διαβεβαιώνω ότι αυτά δεν μου τα έχει γράψει μόνο σήμερα η κοπέλα αυτή, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που ακούω αυτές τις ιστορίες, τις έχω ακούσει εδώ και 12 χρόνια. Από τότε που ο γιος της ήταν ακόμη στο εξωτερικό. Και από τότε την είχα συμβουλέψει να σταματήσει να ταΐζει το λύκο για να μην τη δαγκώσει. Δηλαδή να του δίνει ό,τι τη ζητάει, ό,τι απαιτεί. Τα υπερβολικά πράγματα που απαιτεί για να μην της λέει δεν είσαι καλή μάνα ή να μην την απειλεί ότι θα πάθει κάτι. Τη είχα πει από τότε είναι εξαιρετικά χειριστικό ο γιο σου και σκέψου την πιθανότητα να έχει κληρονομήσει χαρακτηριστικά προσωπικότητας από τον πατέρα του και να έχει επιλέξει να είναι και ο ίδιος ένα αρχισάκι όπως είναι ο πατέρας του. Η κοπέλα αυτή, η οποία είναι γύρω στα 60 τώρα, όχι γύρω στα 70 νομίζω, είναι γύρω στα 70. Η κοπέλα αυτή, ναι, ήταν γύρω στα 60 όταν άρχισε να μου γράφει. Η κοπέλα αυτή, η γυναίκα αυτή, πέρασε μια πολύ δύσκολη ζωή, μια πολύ τραγική ζωή, Ακριβώς επειδή προέρχεται από ένα αγροτικό περιβάλλον και όχι αστικό περιβάλλον, είχε μέσα της όλες αυτές τις κοινωνικές εντολές ότι η μάνα πρέπει να γίνεται θυσία για τα παιδιά και ότι η μάνα δεν πρέπει να κοιτάζει καθόλου τον εαυτό της και να τα δίνει όλα στα παιδιά της και ήταν αδύνατον για αυτή να αντιληφθεί μέχρι τώρα, μέχρι τα 70 της χρόνια, ότι πρέπει να έχεις έναν εαυτό για να δώσεις. Αυτή η φράση πρέπει να έχεις έναν εαυτό για να δώσεις. Έρχεται από το βιβλίο «Όρια ζωής» που το έχουμε διαβάσει και στη συμμετοχή. Και όσοι είστε στη συμμετοχή μπορείτε να ανατρέξετε να το ξανακούσετε που το διαβάζουμε και το σχολιάζουμε στο playlist στο βιβλίο για τα όρια, διαβάζοντας και σχολιάζοντας από το βιβλίο για τα όρια. Η φράση αυτή λοιπόν έρχεται από εκείνο το βιβλίο που λέει ότι για να μπορέσει ένας γονιός να μην είναι κακός γονιός, και γιατί είναι επίσης κακός γονιός. Ένας γονιός ο οποίος δεν έχει όρια, είναι ανορίωτος και δίνει τα πάντα στα παιδιά και ταΐζει τον εγωκεντρισμό των παιδιών του και ταΐζει τα, τις ιδιοτροπίες των παιδιών του και ταΐζει τα τερτύπια των παιδιών του. Δεν είναι καλός γονιός ο οποίος δίνει πολλά λεφτά. Καλός γονιός είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη του και μέρος της ευθύνης ενός γονιού είναι και η οριοθέτηση και των ανήλικων παιδιών αλλά και των ενηλίκων παιδιών. Δεν εξαρτάται μόνο από τη μάνα ή μόνο από τον πατέρα πώς θα εξελιχθεί ένα παιδί. Εξαρτάται και από την κληρονομικότητα και από τον τρόπο με τον οποίο το παιδί διαχειρίζεται τα οποιαδήποτε τραύματα. Σίγουρα οι συνθήκες τις οποίες μεγάλωσε ο νεαρός γιος της κοπέλας αυτής δεν ήταν οι καλύτεροι σε μια εξαιρετικά άσχημη συνθήκη μεγάλωσε, με τον πατέρα του να κακοποιεί τη μητέρα του επί καθημερινής βάσιος, με τον αδερφό του ο οποίος αρρώστησε από την εφηβεία, οπότε έτρεχα στους γιατρούς επεμβάσεις ιστορίες κακά και γινόταν ο κακός χαμός, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον χαοτικό το παιδί αυτό. Και όντω μου το έχει πει ξανά η γυναίκα αυτή ότι ο γιος της, ο νεαρός, είναι αυτό ο οποίος της είπε χώρισε από τον πατέρα μου για να μπορέσεις να με βοηθήσεις, γιατί είχε και μεγάλες συγκρούσεις με τον πατέρα του. Λοιπόν, ε, η γυναίκα αυτή χώρισε από τον άντρα της, ένιωθε όμως ενοχές που χώρισε και άφησε το γιο της που ήταν άρρωστο εκεί, ο οποίος ήθελε να μείνει με τον πατέρα του, ένιωθε υπεύθυνη και ενοχές για το γεγονός ότι έκανε τα παιδιά με εκείνον τον άνδρα, οπότε θεωρούσε ότι έπρεπε να καλοκρατήσει το νεαρό της το παιδί και να του κάνει όλα τα χατήρια και ένα λάθος της που έκανε είναι ότι είχε προσδοκίες ότι ο γιος της θα παντρευτεί μια κοπέλα και αυτή η κοπέλα θα την αγαπάει και θα της κάνει εγγόνια και θα της δώσει χαρά. Εγώ της είχα πει από τότε και της το λέω και τώρα ότι το νόημα της ζωής του κάθε ανθρώπου βρίσκεται μέσα του και όχι έξω του. Η μητρότητα είναι κάτι πολύ δύσκολο. Η πατρότητα επίσης είναι κάτι πολύ δύσκολο. Η γονεϊκότητα είναι ένα δύσκολο καθήκον. Και είναι δύσκολο και γιατί πρέπει να έχεις τον, την προσοχή σου συνεχώς και να μην γίνεσαι ούτε υποχείριο των παιδιών σου, ούτε όμως και δυνάστης και κακοποιητής των παιδιών σου. Θέλει μια πολύ λεπτή ισορροπία αυτό το πράγμα και χρειάζεται να είσαι σε επιφυλακή. Γι' αυτό το λόγο έχω δηλώσει και πρόσφατα και κάναμε και μια ανάρτηση στην κοινότητα που έγραφε μια κοπέλα για τη θυσία που έχει κάνει για τα παιδιά της κλπ. Κλ. Και, εξηγούσα ότι το να μεγαλώσεις ένα παιδί είναι πολύ δύσκολο πράγμα και καταλαβαίνω τις γυναίκες οι οποίες αποφασίζουν συνειδητά ότι εφόσον δεν έχουν βρει έναν ταιριαστό σύντροφο, ένα σύντροφο που να μην είναι κακοποιητικός, να μην είναι μισογύνης, να μην έχει έναν αρχιστικό στυλ προσωπικότητας, λένε προτιμώ να μην κάνω παιδιά παρά να αναλάβω το φορτίο της μονογονικότητας. Το θεωρώ ότι είναι υπεύθυνη στάση ζωής. Δεν το απορρίπτω σε καμία περίπτωση. Ούτε θεωρώ ότι η γυναίκα, η μάνα, θα βρει την ευτυχία της και την ισορροπία της και την εκπλήρωση στη ζωή της μέσω της αγάπης που θα της δώσουν τα παιδιά της. Το αν θα μας δώσουν αγάπη τα παιδιά μας είναι ένα έξτρα μπόνους. Δεν το προσδοκούμε. Δεν γεννούμε παιδιά για να μας δώσουν αγάπη. Δεν γεννούμε παιδιά για να έχει νόημα η δική μας ζωή. Γεννούμε παιδιά γιατί νιώθουμε ότι είμαστε σε θέση να προσφέρουμε σε έναν νέον άνθρωπο που αναλαμβάνουμε την ευθύνη του αγάπη, στοργή, σταθερότητα και οριοθέτηση. Η οριοθέτηση είναι αγάπη. Όταν αγαπάς τον άλλον, όταν αγαπάς το παιδί σου, αντιλαμβάνεσαι πόση ζημιά του κάνει να το έχει σαν ορίωτο, οπότε ξοδεύεις το χρόνο και την ενέργεια για να βάλεις τα όρια είναι η εύκολη λύση. Γκρινιάζει και ζητάει κάτι υπερβολικό. Π.χ. είμαι φοιτητή, ξέρω εγώ, στην Ιταλία και θέλω να μου αγοράσει διαμέρισμα στην Ιταλία. Δεν είναι στην Ιταλία το παιδί, λέω τυχαία τη, τη, γλώσσα. Και εγώ μπαίνω σε δάνειο για να σου αγοράσω διαμέρισμα στην Ιταλία, ενώ όλοι πάνε και πληρώνουν τη φοιτητική αιστεία ή το ενίκιο και σπουδάζουν και έρχονται. Είναι η εύκολη λύση να πει Α, εντάξει, θα του κάνω αυτό που θέλει και θα με αγαπάει, θα του κάνω αυτό που θέλει και θα σταματήσει να γκρινιάζει, θα του κάνω αυτό που θέλει και θα σταματήσει να απαιτεί. Στο τέλο τη ημέρα όμω, ούτε σταματάει να γκρινιάζει, ούτε σταματά να απαιτεί και μπαίνει κι εσύ σε μια διαδικασία στην οποία εξαθλειώνεσαι. Είπαμε να είμαστε σωστοί γονεί, είπαμε να είμαστε υπευθυνοί γονεί, αλλά δεν θα πεθάνουμε κιόλα. Δεν θα μείνουμε χωρί στέγη, χωρί τροφή. Να τρώμε ξέρω εγώ, φαγητά τα οποία είναι φτωχά σε, σε θρεπτική αξί, αξία γιατί δεν έχουμε χρήματα να αγοράσουμε πιο θρεπτικά φαγητά επειδή πληρώνουμε ένα σωρό δόσεις στα δάνεια γιατί ε, το παιδί μας του, 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 του φάνηκε, του Στεφανή του παιδιού μας ότι θέλει να αγοράσει διαμέρισμα στο εξωτερικό ή θέλει το ένα ή θέλει το άλλο και εμείς πρέπει να του κάνουμε όλα τα χατήρια. Το θέμα της γυναίκας αυτής ήταν ότι προσδοκούσε ότι εάν εγώ του κάνω τα χατήρια μετά θα έχω επιβράβευση. Τι επιβράβευση θα έχεις. Τι επιβράβευση θα έχεις αφού το βλέπεις. Το βλέπεις. Εμείς οι μανάδες και οι πατεράδες, οι γονείς βλέπουμε τι παιδιά έχουμε. Έστω και υποσυνείδητα γνωρίζουμε αν το παιδί μας έχει φιλότιμο ή όχι. Γνωρίζουμε αν το παιδί μας έχει καλοσύνη μέσα του ή όχι. Γνωρίζουμε το παιδί μας είναι άσπλαχνο και αχάριστο Δεν το, δεν το, δεν το ανακάλυψες ξαφνικά τώρα που ο γιος σου είναι 40 Ότι είναι ε, 30 πόσο είναι δεν ξέρω Ότι είναι α, παραπάνω θα είναι τώρα oh, ε, Δεν ξέρω τι ηλικίες Η γυναίκα σαν το λένε, λίγο στα 70 Μπορεί να είναι και 40 γιο. Το ανακάλυψε τώρα ξαφνικά ότι είναι άσπλαχνο και αχάριστος Μια ζωή ήταν άσπλαχνος και αχάριστος Και κυρίω μετά την εφηβεία Τότε διαμορφώνεται και πλήρω η προσωπικότητα Δηλαδή, αν ένα αγόρι μέχρι τα 28 κάνει διάφορα, ένα κορίτσι μέχρι τα 26 κάνει διάφορα, που είπαμε ότι ακόμη δεν έχουν αναπτυχθεί προ με τον πύλοβι, εκεί υπάρχει και μια δικαιολογία ότι είναι σε μια αναπτυξιακή φάση το παιδί, είναι στην εφηβεία, είναι φυσιολογικό στην εφηβεία να εμφανίζονται τέτοιε ναρκιστικέ συμπεριφορέ. Οπότε, οριθο, οριοθετώ μεν, αλλά δεν απορρίπτω δε. Εάν ο άλλο είναι πάνω από 30. Και Άνδρα, γυναίκα, το γιο μα, η κόρη μα, είναι σε μια ηλικία στην οποία έχει ξεπεράσει την εφηβεία και έχει υιοθετήσει ένα στυλ προσωπικότητα τοξικό και ναρκιστικό, πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Ότι αυτό είναι το παιδί μα. Αυτό έχει επιλέξει να κάνει το παιδί μα. Ακόμη και αν έχουμε κάνει εμεί λάθη και τραγικά λάθη, όπω να ταζουμε την ψωροπεριφάνεια του κάθε ε, υπερβολικού παιδιού με το να του δίνουμε παροχές παράλογες ακόμη και αν έχουμε κάνει εμείς αυτά τα λάθη χρειάζεται να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από την τοξικότητα του ενήλικου παιδιού μας. Ένα παιδί ενήλικας ο οποίος έχει έγνοια πώς να αποσπάσει χρήματα και περιουσίες από τη μάνα του, από τον πατέρα του, από τον ετοιμοθάνατο αδερφό του έχει δείξει ένα ξεκάθαρο στυλ προσωπικότητα. Έχει δείξει το ποιόν του. Έχει δείξει πώς θέλει να ζήσει τη ζωή του. Και τη γυναίκα που επέλεξε, την επέλεξε γιατί ταιριάζουν. Αν δεν ταιριάζανε, δεν θα συμπεθεριάζανε. Ξέρω, μπορεί να σκέφτεσαι μέσα στο μυαλό σου, Μάνα μου το παιδί μου νιώθει μειονεκτικά και είναι με αυτήν τώρα. Για Όχι. Ταιριάζουν. Γι' αυτό την πήρε. Και μια χαρά θα είναι αυτή. Θα δει, αυτή θα γοριζούνε ποτέ. Θα να δει. Άμα δει δύο συμφεροντολόγου μαζί ή δύο τσιγκούνιδε μαζί, δεν χωρίζουν ποτέ. Σπάνιο να χωρίσουν. Λοιπόν, ναι, μπορεί και το ενήλικο παιδί μα να είναι τοξικό. Ή μπορεί και εμεί ήδη να αντιληφθούμε ότι το ενήλικο παιδί μα είναι τοξικό. Ή εμεί ήδη να πιστεύουμε ότι το ενήλικο παιδί μα είναι τοξικό. Και λέω να πιστεύουμε γιατί τώρα ακούμε μόνο την πλευρά τη μάνα, δεν έχουμε ακούσει την πλευρά του γιου. Δικαιούμαστε όμως εφόσον τα παιδιά μας είναι ενήλικα, να κόψουμε σχέσεις. Δικαιούται και ο γονιός να πάει no contact με το ενήλικο παιδί. Με το ανήλικο παιδί, με το παιδί που βρίσκεται ακόμη στην εφηβεία, είναι παρακινδυνευμένο να πας no contact. Όταν λέω στην εφηβεία, ενώ ξέρω εγώ από τα 18 που είναι η ηλικία νομική, μέχρι τα 28 που συμπληρώνεται η εξέλιξη του ανθρωπίνου εγκεφάλου για τα αγόρια και τα 26 που εξελίσσεται για τα κορίτσια. Και σε, σε εκείνη την περίοδο είναι παρακινδυνευμένο να πα no contact. Μπορεί να κάνει πολύ αυστηρή οριοθέτηση, να πα low contact. Όταν όμω ο άλλο είναι πάνω από 30. Και έχει επιδείξει και έχει αποδείξει ότι λειτουργεί τοξικά και συμφεροντολογικά. Δεν θα κάτσεις να πεθάνεις εσύ από την πείνα και να γίνεις ο δούλος του, του παιδιού σου, του γαμπρού σου, της νύφης σου και να τους κάνεις όλα τους τα καπρίτσια. Δικαιούσε και εσύ να πεις θα ζήσω επιτέλους. Να, και αν κάνεις λάθος, χαρά το πράγμα. Δεν έχει πρόβλημα γιατί ούτως ή άλλως δεν σε θέλουν αφού σου είπαν ότι δεν σε θέλουν. Ακόμη και εσύ να είσαι τοξική που λέει ο λόγο, το να πα το no contact θα σε βοηθήσει να ηρεμήσει. Δεν λέω ότι είσαι η τοξική. Δεν μπορώ να έχω μια ξεκάθαρη εικόνα. Αλλά ακούγοντα όλε αυτέ τι ιστορίε, μόνο και μόνο από το γεγονό ότι ο γιο σου είναι ενήλικα, που ο γιο σου σου δείχνει ξεκάθαρο ότι δεν θέλει επαφέ μαζί σου, έχει κάθε δικαίωμα να κόψει τι επαφέ χωρί ενοχέ και να φροντίσει επιτέλου τη σχέση σου με τον εαυτό σου. Υπάρχουν δύο σοβαρά ζητήματα όσον αφορά στις γυναίκες στην ελληνική και στην κυπριακή κοινωνία. Το ένα το ζήτημα είναι ότι πολλές γυναίκες πιστεύουν ότι πρέπει να έχουν οπωσδήποτε άνδρα, ερωτικό σύντροφο, να έχουν άνδρα στη ζωή τους για να είναι καλά και όταν δεν έχουν άνδρα νιώθουν ότι κάτι τους λείπει. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα που υπάρχει στην ελληνική και στην πυριακή κοινωνία. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι είναι υπερτιμημένη η μητρότητα, ότι η κοινωνία δίνει συνεχώς με όλους τους τρόπους το μήνυμα στη γυναίκα ότι πρέπει να γίνει μητέρα για να αξίζει, ότι η μητρότητα είναι το top, το πιο βασικό αγαθό που μπορεί να έχει κάποιο. Οπότε, πολλές γυναίκες παραμυθιάζονται από την κοινωνική αφήγηση, την πατριαρχική κοινωνική αφήγηση και θυσιάζονται στο βωμό της μητρότητας, θυσιάζουν τη δική τους προσωπικότητα και θεωρούν ότι αποκτούν ταυτότητα μόνο μέσα από το να είναι μητέρες και ότι αν δεν έχουν παιδιά και δεν είναι μητέρες δεν έχει νόημα η ζωή τους οι αν έχουν παιδιά πρέπει να τα δώσουν τα πάντα όλα στα παιδιά. Κάπου ένα μέτρο και κάπου μια πνευματική καλλιέργεια και κάπου μια ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση των ζητημάτων μας, των ελλείψεων που νιώθουμε μέσα μας. Δεν επιλύνονται τα προβλήματα με το να προσκοληθούμε πάνω σε έναν άνδρα, δεν επιλύνονται τα προβλήματα με το να προσκοληθούμε πάνω στα παιδιά. Και όλη αυτή η ροοποίηση της μητρότητα και όλη αυτή η έξαρση, η θυσία της μάνας και η μάνα και η μάνα και η μάνα και η μάνα. Σκεφτείτε πόσες γυναίκες, πόσες γυναίκες, γιατί μιλάμε για μάνες τώρα και για παταράδες ισχύει, Πόσες γυναίκες έχουν αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, της ενέργειας, των χρημάτων τους πάνω στα παιδιά τους. Κάνοντας υπερβολικές παροχές, κάνοντας αχρίαστες θυσίε γιατί έτσι έχουν παραμεθιαστεί από την κοινωνία. Και μετά έρχονται και σου λένε εγώ θυσιάστηκα, άρα εσύ πρέπει να με, έχεις... να με κουβαλάς. Ο καθένας να αναλάβει τη δική του ευθύνη. Η μητέρα, ο πατέρας έχουν ευθύνη για τα ανήλικα παιδιά. Όταν ενηλικιωθούν τα παιδιά και νομικά και ψυχοσυναισθηματικά κυρίως, τότε αποκτούν σχέσεις μεταξύ ίσων. Αν αυτές οι σχέσεις μεταξύ ίσων είναι υγιείς, μια χαρά να διατηρηθούν. Αν είναι προβληματικέ και αν τοξικώνουν τον έναν ή τον άλλο και του δύο, καλύτερα να διακοπούν. Η γνώμη μου. Εσεί τι λέτε.